καλά λόγια. Ήταν, αυτόν τον καιρό συνεργαστήκαμε πολύ στενά στο Ερίκος Δινάν και είχαμε αρκετά περιστατικά, κάποια από τα οποία θα δούμε. Να ευχαριστήσω επίσης και την Επιστημονική Επιτροπή για την πρόσκληση στα σεμινάρια που γίνονται στο Ερίκος Δινάν, που και αυτή τη χρονιά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε σε συνέχεια αυτών που είπε ο κύριος Βέμος για την μηχανική διάνοιξη του αγγείου, την λεγόμενη θρομβεκτομή. Θα δούμε ότι δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους η θρομβόληση και η θρομβεκτομή, είναι απλά συμπληρωματικά. Και θα δούμε βέβαια ότι δεν αφορά όλα τα εγκεφαλικά η θεραπεία. Ξεκινήσουμε όμως με ένα περιστατικό που είχε έρθει στο νοσοκομείο εδώ στο Ερίκος Δινάν με ένας ασθενής, νέος, 39 ετών, κλασική περίπτωση ενός βαρέως περιστατικού με αριστερή ημιπληγία και ένα υψηλό σκορ, ένα IHS 16. Ήρθε σχετικά σύντομα στο νοσοκομείο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, 2 ώρες δηλαδή αργότερα. Έγινε η αξονική τομογραφία που αποκλείστηκε αιμορραγία. Έγινε η ενδοφλέβια θρομβόλη σύμφωνα με τα κριτήρια που μας είπε και ο κύριος Βέμος. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός και πάρθηκε η απόφαση μαζί με τους συναδέλφους νευρολόγους. Έγινε η θρομβεκτομή, η αφαίρεση δηλαδή του θρόμβου από το αγγείο. Εδώ είναι το αγγείο αποφραγμένο και εδώ πώς έχει ανοίξει. Επίσης βλέπουμε το ένα μικρό θρόμβο σε αυτή την περίπτωση, ο οποίος αφαιρέθηκε από το αγγείο. Και ο ασθενής είχε άμεση βελτίωση σχεδόν την ίδια μέρα. Την επόμενη μέρα είχε μόνο ένα πολύ μικρό χαμηλό NIHS score με ήπια δυσαρθρία. Είναι μια επέμβαση που αυτού του ασθενούς του άλλαξε σίγουρα την ζωή. Αν το πούμε αντίθετα, αν δεν έκανε αυτή την επέμβαση, σίγουρα με μεγάλη πιθανότητα θα είχε αναπηρία για το υπόλοιπο της ζωής της. Θα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, να δούμε γιατί είναι σημαντική η μηχανική θρομβεκτομή. Θα μιλήσουμε για την παθοφυσιολογία, να δούμε δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει και κάποια στοιχεία των μελετών. Θα δούμε λίγο τι είναι η θρομβεκτομή, πώς διενεργείται και θα μιλήσουμε πώς θα επιλέξουμε αυτούς τους ασθενείς που είναι υποψήφοι για την θρομβεκτομή. Ενώ στο τέλος θα μπούμε λίγο και να συζητήσουμε τα θέματα οργάνωσης στη συνέχεια όσων υπόθηκαν νωρίτερα. Τι είναι το εγκεφαλικό? Είναι η απόφραξη ενός αγγείου αντίστοιχα με το έμφραγμα. Όταν το αγγείο είναι μικρό, μπορεί να έχουμε μικρό έμφρακτο, μπορεί να αφορά μεγαλύτερο κλάδο και να έχουμε μεγαλύτερο έμφρακτο, μπορεί να όμως να αφορά έναν κύριο κλάδο της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, όπως είναι η μέση εγκεφαλική, όπως είναι η αίσθηση καροτίδα. Αυτό δεν είναι όλα τα εγκεφαλικά, είναι το 10-15% των περιπτώσεων. Σε αυτούς τους ασθενείς αναφερόμαστε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη διάνοιξη του θρόμβου και ότι αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, το βλέπουμε με βάση αυτές τις εικόνες που είναι εικόνες διάχυσης στην μαγνητική τομογραφία. Με άσπρο βλέπουμε την βλάβη που θεωρείται μόνιμη, ότι δεν μπορεί να διορθωθεί. Και αν δούμε εδώ ότι σε 2 ώρες, όταν έχουμε απόφραξη ενός μεγάλου κλάδου, συγκεκριμένη περίπτωση μέση εγκεφαλικής, έχουμε αυτή τη βλάβη στο εγκεφαλικό ημισφαίριο και βλέπουμε ότι στις 6 ώρες έχει ήδη μεγαλώσει η βλάβη, ενώ στις 12 ώρες αφορά όλη την κατανομή της μέσης εγκεφαλικής, που σημαίνει ότι αν δράσουμε στις 2 ώρες ή όσο το δυνατόν νωρίτερα, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να περιορίσουμε αυτή την βλάβη. Με λίγα λόγια, πρόκειται για η παρομοίωση ενός σπιτιού το οποίο έχει πάρει φωτιά. Δεν έχουμε 6 ώρες για να σβήσουμε τη φωτιά, πρέπει να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να σώσουμε ό,τι πιο γρήγορα, όσο περισσότερο μπορούμε από αυτή τη βλάβη. Άρα η διάνοιξη του αγγείου είναι αυτή που θα δώσει τη λύση. Και στο ερώτημα, η θρομβόληση δεν είναι αποτελεσματική? Είναι αποτελεσματική σε μικρές κυρίως αποφράξεις, σε μεγάλες αποφράξεις. Το έδειξε και πριν η πρώτη μελέτη για την θρομβόληση που μας έδειξε ο κύριος Βέμος αγγειογραφικά. Δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα και ο λόγος είναι απλώς, άμα δούμε, παρότι είναι κουνημένο τώρα εδώ το βίντεο, αν δούμε κάποιους από τους θρόμβους που αφαιρούνται από τα αγγεία, ένα σκληρό θρόμβος ή εδώ μεγάλος όγκος θρόμβου, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι βλέποντας αυτό το υλικό που έχει αφαιρεθεί από το αγγείο, ότι
το θρομβολυτικό φάρμακο είναι πολύ δύσκολο να δράσει και να διαλύσει τόσο μεγάλους θρόμβους. Γι' αυτό και η θρομβόληση έχει περιορισμένη, αρκετά περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε μεγάλους κλάδους αγγείου. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, η θρομβεκτομή είναι αυτή που πρέπει να γίνει. Εδώ οι μελέτες άργησαν να έρθουν σε σχέση με τη θρομβόληση. Τυχιοποιημένες δημοσιεύτηκαν το 2015. Μια σειρά μελετών, όλες δημοσιευμένες στο New England, και εδώ να δούμε λίγο τα κύρια στοιχεία του πόσο αποτελεσματική είναι η μέθοδος. Κοιτάμε το outcome στις 90 μέρες, δηλαδή το ποσοστό των ασθενών του να είναι ανεξάρτητοι, να μπορούν δηλαδή να φροντίσουν τον εαυτό τους 3 μήνες μετά το εγκεφαλικό. Από τη μία ήταν οι ασθενείς που έλαβαν είτε θρομβόληση είτε καθόλου θεραπεία, από την άλλη ήταν οι ασθενείς που έλαβαν θρομβεκτομή με ή χωρίς τη θρομβόληση. Η θρομβόληση δεν είναι παράγοντας αποκλεισμού. Και εδώ βλέπουμε ότι οι ασθενείς που έλαβαν την επεμβατική θεραπεία είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό καλής αποκατάστασης. 32,6 έναντι 19% των ασθενών στη μία μελέτη. Εδώ μια άλλη μελέτη, πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, 60 έναντι 36, 72% έναντι 39%. Το εντυπωσιακό, το number needed to treat είναι 2,5 με 3 για να γλιτώσει ένας ασθενής από αναπηρία. Να σκεφτούμε μόνο ότι στο έμφραγμα του μυοκαρδίου η αγκιοπλαστική έχει ένα number needed to treat 30. Δηλαδή χρειάζονται 30 ασθενείς για να σωθεί ένας ασθενής από θάνατο. Άρα βλέπουμε ότι είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες στην ιατρική με τεράστιο όφελος για τους ασθενείς. Πολλές φορές την κλινική αποκατάσταση τη βλέπουμε απευθείας. Εδώ μια 35χρονη ασθενής που είχε ημιπληγία δεξιά, βλέπουμε να σηκώνει το δεξί χέρι αμέσως μετά την επέμβαση. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το πόδι. Όταν ανοίξει το αγγείο, βλέπουμε ότι και στον αγγειογράφο ότι έχει ανοίξει το αγγείο, βλέπουμε πολλές φορές άμεσα αποτελέσματα. Πώς γίνεται τεχνικά τώρα η θρομβεκτομή? Εδώ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Δύο είναι οι μέθοδοι που έχουν επικρατήσει. Μία αφορά ένα στέντ αυτοεκτισόμενο, το οποίο τοποθετείται στην απόφραξη, στην απόφραξη του αγγείου και το οποίο αφαιρείται και πολλές φορές εγκλωβίζεται ο θρόμβος του αγγείου. Και το άλλο είναι η μέθοδος της αναρρόφησης, όπου αναρροφάται σαν σκούπα, δηλαδή αναρροφάται ο θρόμβος από το αγγείο. Εδώ ένα παράδειγμα του πώς φαίνεται η τεχνική stent retriever. Έχουμε μια απόφραξη της βασικής αρτηρίας. Τοποθετείται το stent, το οποίο πιέζει το θρόμβο και έχουμε επανεμάτιση του αγγείου. Εδώ θυμίζει στένωση, δεν είναι στένωση αυτό που βλέπουμε. Είναι ο θρόμβος ο οποίος έχει πιεστεί στο τείχωμα. Η αφαίρεση του συστήματος έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο θρόμβος στο αγγείο και έτσι να έχουμε την πλήρη διάνοιξη του αγγείου. Εδώ βλέπουμε και ένα βίντεο, απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Το σύρμα είναι αυτό που μπορεί εύκολα να περάσει κανείς σε αυτή την απόφραξη, διότι δεν είναι σε έδαφος στένωσης να υπάρχει δυσκολία, πρόκειται απλά για θρόμβο. Και εδώ βλέπουμε επίσης το stent, κάποια σημεία του stent και το σκιαγραφικό που στέκεται στο θρόμβο και θα δούμε ότι τραβώντας το, αν εστιάσουμε εδώ, βλέπουμε ότι αφαιρείται, έχει φύγει το σκιαγραφικό και έχει ανοίξει και το αγγείο. Και εδώ βλέπουμε πως σε αυτή την ταυτόχρονα τραβάμε αυτό τον καθετήρα, ο οποίος εγκλωβίζει συχνά τον θρόμβο μέσα στο σύστημα. Εδώ παραδείγματα υλικού που έχει αφαιρεθεί από το αγγείο και η τεχνική της αναρρόφησης με παρόμοια λογική. Περνάμε από την απόφραξη του αγγείου. Αυτή τη φορά όμως δεν βάζουμε κάποιο στέν, τοποθετούμε έναν καθετήρα ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στην απόφραξη σαν σκούπα για κάποια λεπτά κάνουμε την αναρρόφηση και πολλές φορές ο θρόμβος εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό τον καθετήρα και αφαιρείται έτσι από το αγγείο. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι με αυτή ειδικά τη μέθοδο, ακόμα και αποφράξεις, κυρίως της έσω καροτίδας, όπου συνήθως έχουμε μεγάλο όγκο θρόμβου, μπορεί να
αφαιρεθεί αποτελεσματικά. Δείτε εδώ πόσο μεγάλος είναι ο θρόμβος, ή εδώ κοντά στα 11 εκατοστά, και ο οποίος έχει πάρει και το σχήμα του καθετήρα που έχουμε τοποθετήσει. Πάμε να δούμε πώς θα επιλέξουμε τους ασθενείς, που είναι και το πιο σημαντικό. Πότε, ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς που είναι υποψήφοι. Και εδώ έχει σχέση με το είδος της απόφραξης. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να έχουμε απόφραξη αγκίου για να διενεργήσουμε αυτή τη μέθοδο. Η κλινική βαρύτητα είναι ένα άλλο κριτήριο. Το ρόλο της παίζει η απεικόνηση. Το χρονικό παράθυρο είναι πολύ σημαντικό, όπως θα δούμε. Και θα μιλήσουμε και λίγο για την ηλικία. Η κλινική βαρύτητα, σύμφωνα με τις μελέτες, αφορά ένα σκορ της κλίμακας 1-IHS πάνω από 6. Συνήθως ο κλασικός ασθενής που έχει βαριά συμπτωματολογία είναι μεταξύ 10 και 15. Μιλάμε για τους ασθενείς που έχουν βαριά ημιπληγία, που δεν μπορούν να σηκώσουν το χέρι, που έχουν αφασία. Αυτή είναι η κύρια ασθενής. Ένα κλασικό παράδειγμα, δεξιά ημιπάρεση, αφασία. Στις 12 η ώρα η συμπτωματολογία, η αξονική στις 3 η ώρα είναι αρνητική. Η αξονική αγκιογραφία, ειδικά σε αυτά τα βαριά περιστατικά, καλό είναι αμέσως μετά την αξονική να κάνουμε την απεικόνηση της ενδοκράνιας κυκλοφορίας. Εδώ βλέπουμε την απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής. Αυτό είναι το κλασικό περιστατικό που είναι τυπικός ασθενής για θρομβεκτομή. Στην αγκιογραφία θα δούμε την απόφραξη και η διάνοιξη, λόγω του ότι έχει και καλή παράπλευρη κυκλοφορία. Τυπικά αυτοί οι ασθενείς έχουν βελτίωση, και άμα δούμε τη μαγνητική την επόμενη μέρα θα δούμε ότι έχει ένα πολύ μικρό ισχυμικό. Τι γίνεται σε ήπια συμπτωματολογία? Το ανέφερε και ο κύριος Βέμος πριν, είναι το ίδιο δίλημα που έχουμε και στη θρομβόληση. Αν ο ασθενής έχει αφασία και πολύ ήπια συμπτωματολογία, σε αυτή την περίπτωση προχωράμε σε θρομβεκτομή. Εκεί το ζυγίζουμε ανά περίπτωση. Αν πραγματικά πρόκειται για ήπια συμπτώματα, αλλά τα οποία μπορούν να οδηγήσουν μια αφασία, δηλαδή έχει σίγουρα στοιχεία αναπηρίας, και απ' την άλλη ο επεμβατικός που θα κάνει την επέμβαση ζυγίζει πόσο επικίνδυνη είναι αυτή ή όχι. Έχει σχέση με τον μέγεθος του θρόμβου, αν πρόκειται για απόφραξη όλης της καροτίδας για παράδειγμα. Αν πρόκειται όμως για ένα μικρό θρόμβο στη μέση εγκεφαλική, είναι κάτι που μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο. Και επιπλέον ένας άλλος κίνδυνος του να μην προβούμε σε θεραπεία είναι ότι συχνά αυτοί οι ασθενείς μπορεί να είναι σταθεροί σε εκείνη τη φάση, παρότι έχουν απόφραξη, αλλά μπορούν να χειροτερέψουν στη συνέχεια. Το έχουμε δει πολλές φορές, και μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις μετά να έχουμε ένα βαρύ εγκεφαλικό, το οποίο θα διενεργηθεί στη συνέχεια. Άλλο ένα παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση, ασθενής με κλίμακα 1-IHS10, είχε στα επίγοντα πολύ καλή βελτίωση, αλλά έχει την απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής. Εδώ βλέπουμε ότι έχει σκορ μόλις 1. Και εδώ το ερώτημα είναι αν προχωράμε στην επέμβαση ή όχι, ζυγίζοντας αυτά που είπαμε στη συνέχεια. Η απεικόνηση είναι πολύ σημαντική, και εδώ το νοσοκομείο πρέπει να είναι οργανωμένο πάνω σε αυτό, όπως είναι και το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, ένας ασθενής που θα έρθει με εγκεφαλικό στα επίγοντα. Πέρα του το ότι οι συνάδελφοι νευρολόγοι περιμένουν και κάνουν την αξιολόγηση, είναι πάντα έτοιμο το ακτινολογικό να κάνει ένα πρωτόκολλο το οποίο αφορά την αξιονική τομογραφία και την αξιονική αγκιογραφία. Κυρίως με αυτά τα δύο έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Τη μία να αποκλείσουμε την αιμορραγία, αν υπάρχει, ή να δούμε αν στην αξιονική έχει απεικονιστεί ήδη το ισχυμικό. Μερικές φορές μπορεί να απεικονιστεί πολύ γρήγορα μετά από το εγκεφαλικό, κάποιες φορές δεν ξέρουμε το χρονικό παράθυρο. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό με απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής, βλέπουμε αυτή την υπέρπυκνη αρτηρία, αλλά βλέπουμε ότι και στο αριστερό ημισφαίριο έχουμε πλέον εγκατάσταση του εγκεφαλικού. Σίγουρα αυτός ο ασθενής δεν είναι κατάλληλος για την επέμβαση. Το να προβούμε στην επέμβαση, πιθανόν δεν θα του κάνουμε ζημιά, αλλά σίγουρα δεν θα περιμένουμε βελτίωση. Η αξονική αγκιογραφία είναι μια εξαιρετική εξέταση που γίνεται αμέσως μετά. Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το μέγεθος του θρόμβου. Βλέπουμε εδώ την απόφραξη της βασικής αρτηρίας. Βλέπουμε πού ξεκινάει, πού σταματάει ο θρόμβος. Μα δίνει πληροφορίες για την έξω κράνια κυκλοφορία. Για παράδειγμα, εδώ η δεξιά
σπονδυλική αρτηρία είναι αυτή που είναι η επικρατούσα. Άρα, προετοιμάζοντας την επέμβαση, ξέρουμε ότι θα πάμε από τη δεξιά σπονδυλική, ενώ η αριστερή είναι υποπλαστική. Και έτσι έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Άλλο ένα στοιχείο που μας βοηθάει στην επιλογή των ασθενών είναι η παράπλευρη κυκλοφορία. Ασθενείς με καλή παράπλευρη κυκλοφορία, αν ανοίξει το αγγείο, έχουν πολλές πιθανότητες να αποκατασταθούν πολύ καλά. Ασθενείς που δεν έχουν παράπλευρη κυκλοφορία, ακόμα και να ανοίξει το αγγείο, δυστυχώς πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε, παρότι υπάρχει απόφραξη μέσα εγκεφαλικής, βλέπουμε αγγεία ότι υπάρχουν μετά τη στένωση. Αυτά τα αγγεία είναι ενδεικτικά της παράπλευρης κυκλοφορίας και πού οφείλονται, μπορούμε να το δούμε αγγειογραφικά. Εδώ είναι η απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής, βλέπουμε ότι σταματάει το αγγείο και από την πρόσθετη εγκεφαλική θα δούμε ότι αργά έρχονται αγγεία από λεπτομηνικικές αναστομώσεις, τα οποία σιγά σιγά αιματώνουν αυτό που δεν κάνει η μέση εγκεφαλική. Αιματώνουν όμως κλάδους της μέσης εγκεφαλικής, άρα αυτός ο ασθενής έχει εδώ πολύ καλή παράπλευρη κυκλοφορία, που σημαίνει ότι αν παρέμβουμε εδώ και το ανοίξουμε, αυτός ο ασθενής θα έχει πολύ καλή αποκατάσταση. Όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ένα πολύ μικρό έμφρακτο. Αντίθετα, ένας ασθενής που βλέπουμε εδώ την αποφραγμένη δεξιά μέση εγκεφαλική, εδώ βλέπουμε ότι λείπουν τα αγγεία τελείως από τη δεξιά πλευρά σε σχέση με την αριστερή. Εδώ ακόμα και να παρέμβουμε, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτοί οι ασθενείς είναι οι ασθενείς που θα κάνουν μεγάλα εγκεφαλικά και πιθανόν να καταλήξουν εφόσον δεν παρεύουμε ακτινολογικά. Σε μια δική μας ανάλυση που πήραμε πραγματικά αυτούς τους ασθενείς που δεν είχαν καλή παράπλευρη κυκλοφορία και φαίνονται από ένα σκορ που είναι 0 με 5 στον αξονικό, είδαμε ότι ούτε με θρομβόληση ούτε με θρομβεκτομή κανένας από αυτούς τους ασθενείς δεν ήταν ανεξάρτητος μετά από 3 μήνες. Και γι' αυτό αυτό μετράει στην επιλογή μας για να θεραπεύσουμε αυτούς τους ασθενείς. Τι γίνεται με το χρονικό παράθυρο? Στις μελέτες έχουμε μεν τις 6 ώρες ώστε να έχουν μπει οι περισσότεροι ασθενείς, αλλά πλέον γνωρίζουμε ότι πρώτον και βασικό, δεν περιμένουμε να φτάσει 6 ώρες, δεν έχουμε χρόνο ως τις 6 ώρες. Όσο πιο νωρίς ανοίξουμε το αγγείο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες. Και μετά τις 6 ώρες μπορεί σε επιλεγμένους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν, να διενεργηθεί η θρομβεκτομή. Έτσι και το παράδειγμα ενός ασθενούς εδώ που ήρθε στο Ερίκος Δινάν, 8 η ώρα το πρωί είχε την συμπτωματολογία με αφασία και δεξιά ημιπληγία. Η αξονική έγινε εκτός Αθηνών, κοντά στα 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 11.30 η ώρα. Επανέλαβε την αξονική και την αξονική αγγειογραφία στις 3.30 ώρα στο Ερίκος Δινάν και έγινε θρομβεκτομή 8 και 8, 16, σχεδόν 8 ώρες μετά, αφού είδαμε ότι έχει καλή παράπλευρη κυκλοφορία. Εδώ είναι οι εικόνες με απόφραξη μέσης εγκεφαλικής, δεν έχει τόση σημασία, είχε και διαχωρισμό ένας νέος ασθενής και συνάδελφος. Η διάνοιξη του αγγείου και ο ασθενής είχε καλυτέρευση άμεση των συμπτωμάτων. Στις 4 μέρες πήρε εξιτήριο, τη δεύτερη μέρα είχε μόνο ήπια δυσαρθρία και πλέον εργάζεται κανονικά. Άρα κρατάμε ότι αξίζει τον κόπο στους ασθενείς την ημέρα που έχει γίνει το εγκεφαλικό, αν είναι βαριά η συμπτωματολογία, να το αξιολογήσουμε ακόμα και μετά τις 6 ώρες. Αυτό που αναφέρθηκε με το χρόνο, όσο πιο γρήγορα ανοίξει το αγγείο, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες καλής αποκατάστασης. Αυτό, όπως βλέπουμε, πέφτει με το χρόνο στις καμπύλες, σύμφωνα με τις μελέτες. Την ηλικία. Η ηλικία παίζει το ρόλο της. Είναι αυτονόητο ότι ένα εγκεφαλικό σε ένα παιδί 4 ετών, παρότι δεν έχει συμπεριληφθεί στις μελέτες, θα προχωρήσουμε στη διάνοιξη του αγγείου. Ή ένας άλλος νεαρός, εδώ 16 ετών, που πριν μερικούς μήνες ήρθε στο Ερίκος Δινάν και είχε ημιπληγία δεξιά και προχωρήσαμε στη θρομβεκτομή. Και εδώ να αναφέρω ότι είναι προς τιμή του νοσοκομείου και του Προέδρου, του κυρίου Χαραμή, που παρότι οι ασθενείς δεν είχαν την δυνατότητα χωρίς κάποιο κόστος επιβάρυνσης, σαν να ανέλαβε αυτή τη θεραπεία, δείχνοντας και το κοινωνικό πρόσφατο και την προσφορά του, την ευαισθησία του Ερίκους Δινάν. Τι γίνεται όμως με ηλικιωμένους, πού σταματάμε?
Περιμέναμε ότι κυρίως σε νέους θα δούμε βελτίωση στους ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και τελικά οι μελέτες έδειξαν ότι ναι, μεν έχουμε όφελος στους νέους, αλλά αν πάμε και άνω των 80, εδώ το όφελος της θρομπεκτομίας είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και τίθεται το ερώτημα, πού σταματάμε, κάνουμε θρομπεκτομή σε όλους? Η απάντηση είναι μάλλον η βιολογική ηλικία, βλέποντας δηλαδή αν ο ασθενής έχει προϋπάρχουσες παθήσεις, σε τι κατάσταση ήταν. Αν μιλάμε για έναν ασθενή που είναι 85 χρονών και έχει βαριά άνοια, ίσως δεν είναι ο πιο κατάλληλος. Αν είναι όμως ένας ασθενής ο οποίος είναι άνω των 90 και όπως το συγκεκριμένο περιστατικό που μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό του, πήγαινε στο καφενείο, εδώ είχαμε την απόφραξη. Διενεργήθηκε θεραπεία και ο ασθενής είχε πραγματικά μια αποκατάσταση αντίστοιχη της ηλικίας του. Εδώ τον βλέπουμε να μπορεί να κουνήσει τα χέρια του αμέσως, μάλλον την επόμενη μέρα της επέμβασης και παρά την ηλικία του να μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Βλέπουμε ένα πολύ μικρό έμφρακτο συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, γνωρίζουμε από μια ανάλυση που κάναμε στους 90χρονες, είναι η μεγαλύτερη σειρά που έχει δημοσιευθεί, ότι οι ασθενείς που θα έχουν τελικά καλό κλινικό αποτέλεσμα είναι μικρό το ποσοστό, είναι κοντά στο 15%, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό θα καταλήξει στο 50%, οι οποίοι βέβαια, αν δεν άμαναν τη θεραπεία, αυτά τα ποσοστά θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι, άρα προχωράμε σε μια επιλογή που έχει σχέση κυρίως με την βιολογική κατάσταση του ασθενούς. Είδαμε λοιπόν, για να πάμε λίγο και στο οργανωτικό κομμάτι, το οποίο έχει τις προκλήσεις του, ότι με αυτό το εντυπωσιακό number needed του τρίτων θρομβεκτομών, αυτό πρέπει να γίνει σε ένα ασθενή που έχει μια ημιπληγία και τα συμπτώματα του εγκεφαλικού, πρέπει να γίνει μια επέμβαση, η οποία έχει πολλές προκλήσεις, γιατί από τη μία είναι εξειδικευμένη, χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται εξειδικευμένα μηχανήματα, χρειάζεται υλικά όλα αυτά υπό την πίεση του χρόνου. Επίσης, δεν είναι κάτι που θα το προγραμματίσουμε, θα μας έρθει οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της στιγμής. Σε μια πρόσφατη ανάλυση που κάναμε στο τμήμα μας, είδαμε ότι το 80% των περιστατικών ήταν μεταξύ 6 ώρα το πρωί και 10 ώρα το βράδυ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από τη μία, αλλά σημαίνει ότι ένας στους 5 ήταν τη νύχτα, όπου προφανώς τις περισσότερες φορές δεν είναι ιδανικές συνθήκες και όσο αφορά την ετοιμότητα του νοσοκομείου, όσο αφορά τον χειρουργό και τη διαθεσιμότητα. Επίσης, είδαμε ότι ώρες εκτός ωραρίου, ας πούμε, κανονικού ωραρίου, είναι η πλειοψηφία. Αν είναι δηλαδή Σαββατοκύριακα και μετά τις 5 το απόγευμα, είναι το 53%. Που σημαίνει ότι πάντα, εφόσον θέλουμε να κάνουμε κάτι οργανωμένο, πρέπει να δημιουργήσουμε και ομάδες που θα το αντιμετωπίσουν αυτό και δεν μπορεί να γίνει από ένα άτομο. Αν πάμε σε ένα χάρτη των θρομβεκτομών στην Ευρώπη, λίγο κοντά σε αυτά που είπε και ο κύριος Βέμος νωρίτερα, θυμίζει. Τώρα έχουμε συνηθίσει τους χάρτες του κορονοϊού, αλλά κάπως παρόμοιος είναι και αυτός. Βλέπουμε οι μπλε, ας το πούμε, είναι οι χώρες οι οποίες έχουν σχετικά καλό ποσοστό θρομβεκτομών νομίζω είναι ανά 100.000 κατοίκους, ή μάλλον επί της 100, είναι 5,6 επί 6,3, είναι στο στόχο που ανέφερε πριν ο κ. Βέμος του 5%. Αλλά οι ασθενείς που πιθανόν να μπορούσαν να γίνει θρομβεκτομή είναι παραπάνω, είναι κοντά στο 15%. Άρα ακόμα και οι μπλε περιοχές έχουν περιθώριο. Οι κόκκινες περιοχές, είναι στις οποίες και η χώρα μας, αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να δημιουργηθούν τα κέντρα των εγκεφαλικών. Βλέπουμε ότι και η Βρετανία, είναι λίγο πιο παλιός νομίζω αυτός ο χάρτης, έχει αυτό το θέμα και γι' αυτό έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο NHS να ξεκινήσει να μπουν κονδύλια και να γίνει οργανωμένα αυτές τις θεραπείες. Και εδώ βλέπουμε ότι η οργάνωση ξεκινάει από πολλά βήματα. Πρέπει πρώτον να ενημερωθεί ο πληθυσμός, να γνωρίζει ότι το εγκεφαλικό είναι ένα επίγον, ότι πρέπει να καλέσει το ΕΚΑΒ σε αυτές τις περιπτώσεις, το ΕΚΑΒ να φτάσει γρήγορα στην ώρα του στο νοσοκομείο. Τίθεται το ερώτημα σε ποιο νοσοκομείο είναι σωστό να πάει. Ανέφερε και ο κύριος Βέμος πριν τις δύο κατηγορίες νοσοκομείων, είτε αυτό που μπορεί να προσφέρει τη θρομβόληση και στη συνέχεια να πάει για θρομβεκτομή, είτε να πάει απευθείας σε ένα κέντρο που μπορεί να προσφέρει και τα δύο.
Φυσικά δεν έχει κανένα νόημα να πάει σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει αυτή την υποδομή. Εδώ σε μια μελέτη είδαμε ότι φαίνεται ότι προφανώς οι ασθενείς που πηγαίνουν κατευθείαν στο stroke center που κάνει και τις τρομβεκτομές έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από αυτούς που πάνε πρώτα σε νοσοκομείο που μπορεί να διενεργηθεί θρομβόλυση και στη συνέχεια σε ένα stroke center. Ένα σημαντικό είναι το clinical pathway σε κάθε νοσοκομείο, όπως υπάρχει και στο ERICOS DINAN, που να ξέρει δηλαδή ο κάθε εμπλεκόμενος, κυρίως στα TEP, του τι πρέπει να κάνει, και είναι κάτι το οποίο αφορά πολλές ειδικότητες. Αφορά νευρολόγους, αφορά παθολόγους που ασχολούνται με το αντικείμενο, αφορά ακτινολόγους, επεμβατικούς, αφορά τους αναισθησιολόγους στους οποίους χρειαζόμαστε την επέμβαση, τους νευροχειρουργούς, το ερώτημα το αν χρειάζεται νευροχειρουργή. Στην οξεία φάση σίγουρα δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε ένα νοσοκομείο να έχει νευροχειρουργική. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι τις επόμενες ημέρες, εάν χρειαστεί κρανιεκτομή, να υπάρχει μια συνεργασία με νευροχειρουργική κλινική. Το πρωτόκολλο το αναφέραμε νωρίτερα. Και αν ένα σύστημα ή ένα νοσοκομείο οργανωθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα δούμε ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός των περιστατικών τα οποία θα νοσηλεύει. Εδώ βλέπουμε δικά μας νούμερα, τα contacts, αυτά δεν είναι θεραπείες, είναι απλά contacts εγκεφαλικών, πώς σχεδόν διπλασιάστηκαν σε μερικά χρόνια, λόγω του ότι το νοσοκομείο οργανώθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Το ERICOS DINAN είχε οργανωθεί και κάναμε αρκετά περιστατικά τα τελευταία δύο χρόνια με τους συναδέλφους νευρολόγους και την κυρία Παπαδημητρίου. Έχει ένα πολύ σύγχρονο εξοπλισμό. Έχει βέβαια την πρόκληση του ιδιωτικού τομέα. Αντίστοιχες προκλήσεις υπάρχουν σε άλλα ιδιωτικά, όπως προκλήσεις υπάρχουν και στο δημόσιο τομέα, κυρίως όσον αφορά την οργάνωση πρώτων και δεύτερων τις εφημερίες. Και εδώ βλέπουμε, για να ολοκληρώσουμε, πως ένας ασθενής, ακόμα και στο αγγειογραφικό τραπέζι, πριν καν αφαιρεθούν τα υλικά, μπορεί να σηκώσει το αριστερό χέρι και το αριστερό πόδι για να δούμε την αποτελεσματικότητα αυτές τις θεραπείες. Συμπερασματικά, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είδαμε ότι η μηχανική θρομβεκτομία αποφορά ένα ποσοστό των εγκεφαλικών που σχετίζεται με απόφραξη μεγάλου αγγείου, που είναι αυτά όμως τα περιστατικά που θα οδηγήσουν σε μόνιμη αναπηρία. Ο χρόνος είναι σημαντικός, οπότε όταν ακούμε εγκεφαλικό πρέπει να δράσουμε γρήγορα, πρέπει να έρθει γρήγορα ο ασθενής στο νοσοκομείο. Αξίζει τον κόπο ακόμα και μετά τις 6 ώρες να αξιολογήσουμε εάν ο ασθενής, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει η επέμβαση. Η απεικόνηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και εδώ το πρωτόκολλο είναι σημαντικό. Ηλικιακός περιορισμός δεν υπάρχει. Κοιτάμε κυρίως την βιολογική ηλικία σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.